Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Προτού μπούμε στο θέμα μας σήμερα, το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και γαργαλιστικό θα έλεγα, σας υπενθυμίζω τα σεμινάρια, τα ψυχοεκπαιδευτικά, με θέμα πώς μπορούμε να έχουμε υγιείς ανθρώπινες σχέσεις στις μέρες μας, το οποίο θα κάνουμε με τη Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου στην Ελλάδα τον Ιούλιο, ζωντανά, από κοντά. 18 Ιουλίου θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη, 20 Ιουλίου 22 στην Αθήνα και 22 Ιουλίου στο Ηράκλειο, το οποίο σεμινάριο του Ηρακλείου θα είναι και διαδικτυακό. Όλες οι πληροφορίες στην περιγραφή του βίντεο. Πάμε τώρα να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Λοιπόν, το λοιπόν. Έχει πολλή ώρα που κάθομαι και κοιτάω τις απεικονίσεις οθόνης που μου έχει στείλει μια φίλη. Παρακολουθεί το κανάλι μας και επαγγέλλεται καθαρίστρια. Έχει το επάγγελμα καθαρίστρια. Η οποία μου έχει στείλει μια συνομιλία που είχε με έναν τύπο σπουδαίο και τρανό εντός πολλών εισαγωγικών στο dating του Facebook. Από ό,τι κατάλαβα, δεν το έχω χρησιμοποιήσει εγώ. Το dating στο Facebook είναι μια λειτουργία στο Facebook που είναι σαν ιστοσελίδα γνωριμίων. Λοιπόν, μου στέλνει τη συνομιλία την οποία θα σας τη διαβάσω, αποκρύπτοντας βεβαίως ονόματα για να προστατεύσω την ταυτότητα της φίλης και την ταυτότητα αυτού του πολύ τρανού και σπουδαίου ανθρώπου. Αρχίζει η συνομιλία τους. Σε βρήκα, του λέει αυτή, στο Facebook, γιατί προφανώς δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το dating στο Facebook. Έχω και άλλη ιστορία με dating από Facebook, θα σε διαβάσω σε ένα άλλο βίντεο. Δεν ξέρω πώς γίνεται, πρέπει να κάνεις match όπως το Tinder, δεν ξέρω. Σε βρήκα, τη στέλνει ένα τριαντάφυλλο αυτός ο πολύ σπουδαίος τύπος. Χαίρομαι. Και αυτός έχει φωτογραφία στο προφίλ του με παιδί. Με το παιδί του. Ξέρεις, του γράφει η καθαρίστρια. Με χτύπησε σε ευαίσθητο σημείο. Τα παιδιά. Απαντάει αυτός. Είσαι αρκετά ψηλή από ό,τι είδα στις φωτογραφίες. Αυτή του λέει για ουσιαστικά πράγματα όπως τη γονεϊκότητα και ότι είναι κάτι που την ελκύει ένας άνδρας να είναι γονεϊκός, και αυτός της λέει για το ύψος της. Και γράφει η δικιά μας 1,75 το ύψος μου. Είσαι ψηλή, φιλενάδα. Και της βάζει καρδούλα στο 1,75. Φτιάχτηκε, σου λέει, βρήκα ψηλή γκόμενα. Δεν το έκανα επίτηδες. Χα, χα, χα. Τάχα, δεν το έκανε επίτηδες να έχει τη φωτογραφία με την κόρη του. Όχι επίτηδες το έκανες, μάνα μου, γιατί είπαμε ότι και τα σκυλιά και τα μωρά είναι... τραβάνε όπως το μαγνήτη τους γκόμενους και τις γκόμενες. Του λέει και αυτή, έχω μια κόρη, και λέει την ηλικία της κόρης της. Μπράβο, της λέει αυτός, να σου ζήσει. Αυτή του βάζει καρδούλα. Εγώ θα έλεγα, θα απαντούσα στη θέση σου, φιλενάδα, να ζήσει για τον εαυτό της και ο καθένας να ζει για τον εαυτό του. Εντάξει. Του γράφει, φίλη, χωρισμένη, μπλα μπλα μπλα. Δηλαδή του ξεκαθαρίζει ότι εγώ είμαι ελεύθερη, είμαι χωρισμένη. Γράφει αυτός όμως, ελπίζω να φοράς ψηλά τα κούνια. Γιατί εδώ στην Ελλάδα οι ψηλές γυναίκες δεν τα φοράνε. Χαχαχα, δεν τις φοράνε. Δεν ξέρει να γράψει κιόλας ο άνθρωπος. Αυτός ακόμη το μυαλό του έχει στο ότι είναι ψηλή, αλλά παρόλο που είναι ψηλή πρέπει να φοράει και τα κούνια, για να είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή. Και μετά της απαντάει στο χωρισμένη μπλα μπλα μπλα, ναι, όλοι μας τα ίδια, χαχαχα, 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 όλοι μας τα ίδια. Και του γράφει αυτή, αλλά γενικά σπάνιο αυτό που περιέγραψες άρτια, τι ψάχνεις, τι θες, αρκεί να ισχύει από όλες τις απόψεις. Φαντάζομαι ότι στον dating του Facebook, θα με κάνετε να κάνω και dating του Facebook, σας είπα ότι έχω κάνει Tinder. Τίποτα ιδιαίτερο δεν έχει προκύψει. Θα κάνω και dating στο Facebook, γιατί όχι. Να το μάθω και αυτό, να έχουμε πληροφορίες για το πώς να τα χρησιμοποιούμε. Προφανώς γράφει αυτός μια περιγραφή τι ακριβώς ψάχνει. Του λέει αυτή, αλλά γενικά σπάνιο αυτό που περιέγραψες άρτια, τι ψάχνεις, τι θες. Αρκεί να ισχύει από όλες τις απόψεις. Η φιλενάδα μας είναι εστιασμένη στο στόχο της. Μπήκε εδώ μέσα για να γνωρίσει κάποιον άνθρωπο και θέλει να δει αν αυτά που λέει αυτός τα εννοεί. Το είπα με όσο πιο απλά λόγια γίνεται, ώστε να μην σου τρώνω το χρόνο. Χα-χα. Αυτό το χα-χα που βάζει στη συνέχεια ο κόσμος, γιατί βάζει χα-χα, νιώθει άβολα και βάζει χα-χα στο τέλος μιας πρότασης. Απαντάει, φίλη, τώρα στα τακούνια. Φοράω, αλλά όχι όπως παλιά. Και αυτός βάζει μια λυπημένη φατσούλα που αυτή πλέον δεν φοράει τακούνια. Είναι σοβαρή σκοπή του, δεν μπορώ να πω. Τώρα είμαι μαμά, λέει, φίλη, και βάζει δυο χαμογελάκια.
Και απαντάει αυτός ο Μάλαξ, sorry. Sorry. Αυτά τα λάθη κάνουν οι γυναίκες και χάνουν τον άντρα τους. Εγώ από εδώ θα τον μπλοκάρω, φιλενάδα. Ενέργεια πιο πολύ, κρίμα είναι. Τώρα δεν ξέρω γιατί το γράψει η φίλη, το ενέργεια πιο πολύ, κρίμα είναι. Δεν κατάλαβα. Στο λέω γιατί τα ακούω από τους φίλους μου και γνωστούς. Του λέει απλώς δεν βγαίνω πια, σπάνια, άρα σπάνια φοράω τα κούνια. Και δεν μου αρέσει που τους ακούω να το λένε, λέει αυτός. Θέλουν τη γυναίκα τους στο σπίτι, κορώνα του σπιτιού και την κόμενα να την κυκλοφρούν τα βράδια. Εγώ θέλω η γυναίκα μου να είναι και η κόμενά μου. Μα είσαι πάρα πολύ σπουδαίος. Πολύ τρανός είσαι. Πολύ σπουδαίος. Και απαντάει η φίλη δικιά μας που έστειλε τις απεικόνες της οθόνης. Δεν μου αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι, άντρες και γυναίκες. Δεν τους συναναστρέφομαι. Άρα του λέμε να δεν μου αρέσουν αυτοί οι τύποι που κάνουν εξωσυζυγικές σχέσεις και θέλουν τη γυναίκα τους, κόρονα του σπιτιού τους και την κόμενα τους. Πώς το έχει γράψει αυτός, την κόμενα να την κυκλοφορούν τα βράδια. Αυτός τώρα, αφού του είπε ότι δεν μου αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι και δεν τους συναναστρέφομαι, το αλλάζει λίγο και λέει βέβαια είμαι σε γενικές γραμμές πιτόγατος. Τρία θαυμαστικά και τρία χα, 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 χα. Χάσκοντας. Καλά, και εγώ λέει η δικιά μας. Και κάνω αρκετά πράγματα με την κόρη μου. Στην πρόταση κάνω αρκετά πράγματα με την κόρη μου, η δικιά μας του βάλει καρδούλα. Άρα εκτιμώ, μου αρέσει το γεγονός ότι είσαι καλός πατέρας ή λες ότι είσαι καλός πατέρας. Λέει η κοπέλα, μια φορά, δυο το μήνα να θέλω να ξενυχτήσω. Γράφει αυτός. Βέβαια τώρα η κόρη μου έχει λίγο πιο πολύ τη ζωή της πια με τους φίλους της κτλ. Κτλ. Και εγώ μπήκα στο περιθώριο. Χαχα! Μου περιγράφεις το μέλλον μου, του λέει η κοπέλα. Τέλος πάντων, λέει αυτός, τα ψηλά τα κούνια δεν είναι το κύριο θέμα. Βέβαια, για μένα, αρκετά σημαντικό η εμφάνιση της γυναίκας μου να αναδεικνύει την ομορφιά της. Να την βλέπουν οι άλλοι άντρες και να ζηλεύουν. Χαχαχα! Άρα θέλει τη γυναίκα αξεσουάρ και θέλει η εμφάνιση της να αναδεικνύει την ομορφιά της για να ζηλεύουν άλλοι άντρες. Σχέστηκε αυτός αν με το να φοράει τα ψηλά τα κούνια η γυναίκα του θα ταλαιπωρείται και θα κάνουν τα πόδια της και σούς και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όχι! Να βλέπουν οι άλλοι και να ζηλεύουν. Είσαι πολύ μορφωμένος και πολύ πνευματικός άνθρωπος, κύριε. Λοιπόν, τη ρωτάει με τι ασχολείται, αλλά επειδή αυτή ήδη τον έχει ρωτήσει για το όνομά του, κάνει εκεί πέρα μία έτσι αναδρομή στο πώς έχει αποκτήσει αυτό το σπουδαίο και τρανό όνομα, ότι μιλάει πάρα πολλές γλώσσες, δείχνει τις γνώσεις του, τις σπουδές του, και λέει, μιλάει η 7η γλώσσα που έμαθε ήταν τα ελληνικά. Από αυτόν τον πολύ μορφωμένο άνδρα που είναι και διευθυντής, κρατήστε τον για μένα, ρε παιδιά. Αστείο, εννοείται. Λοιπόν, μετά που τα έχουν μπει για τις γλώσσες που μιλάνε και τα σύριαλ που βλέπουν, του λέει αυτή, λοιπόν, εγώ πια απασχολούμαι στον τάδε Δήμο ως σχολική καθαρίστρια. Μπράβο, φιλενάδα που το πες. Τι έχει σπουδάσει, το κάνεις αυτό προσωρινά ή είναι η μόνιμη ενασχόλησή σου? Του λέει αυτή, έχω τελειώσει επαγγελματικό λύκειο, λογιστική και δραματική σχολή. Θα είναι η μόνη μου απασχόλησή μου γιατί θέλω σταθερότητα για τη μικρή. Ήμουν αεροσυνοδός 7 έτη πριν κάνω τη μικρή και ίσως αργότερα ανοίξει κάποια άλλη θέση στο Δήμο. Μάλιστα, λέει αυτός. Και του λέει, ξέρω αγγλικά και μια άλλη γλώσσα, αυτά. Χαχα, οκ. Συνεχίζει η καθαρίστρια. Είμαι φιλότεχνη και διαβάζω από το δημοτικό πολύ λογοτεχνία. Έπρεπε να σπουδάσω, λένε αργά. Θα προσπαθήσω να εμφυσίσω στη μικρή να κάνει καλύτερα πράγματα από μένα και να μην βασίζεται στην ομορφιά της και τους άντρες. Του βάζει και ένα χαμόγελο και του λέει τι άλλο θες να ρωτήσεις. Τώρα αυτό έχει ξεχάσει ότι αυτή είναι η Νίνα και 75, έχει ξεχάσει ότι αυτή είναι θεοκόμενα γιατί έχω δει φωτογραφία της, έχει ξεχάσει τα πάντα και είναι προβληματισμένος. Τίποτα άλλο, η αλήθεια είναι ότι το σκέφτομαι. Ποιο, του λέει αυτή. Οι προοπτικές για μας. Δεν ξέρω, λέει αυτή. Το ότι δεν έχεις μια επαγγελματική κατάρτιση με βάζει σε σκέψεις.
και να γνωριζόμασταν πάλι, δεν ξέρω, λέει αυτή. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω, λέει, αν υπάρχουν προοπτικές για μας. Δηλαδή, κοίτα, είμαι γενικός διευθυντής σε μια μεγάλη βιομηχανία που κάνει αυτό και αυτό. Εντάξει, του λέει. Αν είναι θέμα image, το δέχομαι. Αν είναι θέμα εικόνας, αν θα σου χαλάσω την κοινωνική σου εικόνα να βγεις με μια καθαρίστρια. Πώς θέλεις να σε συστήσω στους γνωστούς μου και στους φίλους μου, πρώην αεροσυνοδός? Και ένα σωρό ερωτηματικά. Έφυγαν τα χαχαχά, του κόπηκαν τα χαχαχά τώρα που άκουσε ότι μιλάει με καθαρίστρια. Δεν είναι η ίδια γυναίκα που μιλούσε πριν. Δεν είναι η ίδια γυναίκα που έγραφε με τον τρόπο που έγραφε πριν ή που είχε τις φωτογραφίες που είχε πριν ή την εμφάνιση που είχε πριν. Όλα κόπηκαν τα χαχαχά. Συνεχίζει η δικιά μας κυνήφη μου, δηλαδή γυναίκα του αδερφού μου. Είναι γενική διευθύντρια, λέει, σε μια μεγάλη εταιρεία. Και ο αδερφός μου είναι διευθυντής marketing σε μια άλλη μεγάλη εταιρεία. Λέμε αντιμετωπίζουν ίσα. Και τη λέει, και της λέει ο διευθυντής, ο γενικός διευθυντής. Μπορεί πραγματικά να είσαι η καλύτερη κοπέλα του κόσμου, αλλά δεν φτάνει αυτό και μην ξεχνάς πως είναι η οικογένειά σου 5 θαυμαστικά. Τάχα, επειδή είναι η οικογένειά σου σε δέχονται σαν καθαρίστρια που είσαι. Όχι αυτό που κάνω. Εάν ήταν μια προσωρινή ενασχόληση δεν θα με ενοχλούσε καθόλου, λέει αυτός. Του λέει τότε η καθαρίστρια. Το θέμα τελικά είναι αν εσύ είσαι καλά με τον άνθρωπο που είσαι ή αν νιώθουν καλά οι άλλοι. Δεν σκοπεύω να βγω από το Δήμο. Έχω κάνει και μια άλλη δουλειά. Τη λέει εδώ πέρα, δεν θα διαβάσω με την ταυτότητά τη, αλλά βαριόμουν. Και εγώ δεν θα είμαι καλά κοπέλα μου και με στενοχωρεί πολύ που πρέπει να το αναφέρω, αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σου. Χώρια, του λέει, που δέχτηκα σεξουαλική παρενόχληση εκείνη τη δουλειά που έκανα που βαριόμουν. Το αντιλαμβάνομαι, λέει αυτός. Μάλιστα. Του λέει η κοπέλα ότι ήταν σε μια δουλειά συγκεκριμένη που δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση και αυτό συνεχίζει το βιολί του. Αλλά θα προτιμούσε να έκανες μια προσπάθεια για κάτι πιο αξιόλογο από το να είσαι στο Δήμο και εξάλλου βλέπεις ότι το θέλεις και για την κόρη σου. Όπως και εγώ την κυνηγάω την κόρη μου να σπουδάσει. Καλά κάνεις, του λέει η κοπέλα, αν και είναι παροχημένο και το θεωρώ πιστοδρομικό για τη δική μου άποψη προς τη ζωή. Σεβαστό της, λέει αυτός. Για μένα όχι, συγγνώμη και ούτε για σένα. Γιατί θα έλεγες και για την κόρη σου, ας μη σπουδάσει, ξέρεις πολύ καλά. Για μένα όχι, συγγνώμη ούτε και για σένα. Δεν θα της επιβάλλει, να της υποβάλλει, ούτε και για εκείνη είναι εντάξει που δουλεύει σαν καθαρίστρια. Γιατί θα έλεγες και για την κόρη σου, ας μη σπουδάσει, ξέρεις πολύ καλά μέσα σου ότι εκείνη είναι το μέλλον. Παιδιά, δεν μπορώ να το διαβάσω σωστά γιατί δεν έχω τέτοιο σκεπτικό. Λέει για μένα όχι, συγγνώμη και ούτε και για σένα. Γιατί αν ήταν και για σένα. Εντάξει, θα έλεγες και για την κόρη σου ας μη σπουδάσει. Ξέρεις πολύ καλά μέσα σου ότι εκεί είναι το μέλλον. Φυσικά και θέλω να σπουδάσει η κόρη μου, το απαντάει η καθαρίστρια, αλλά όχι για να φοβάται μην κριθεί από τον κοινωνικό περίγυρο, αλλά για να ωφεληθεί η ίδια σε επαγγελματικό επίπεδο. Τέλος πάντων, εύχομαι πραγματικά να βρεις κάποιο καλό παιδί, γιατί φαίνεται ότι είσαι καλό κορίτσι. Δυο θαυμαστικά. Και όμορφη, δυο θαυμαστικά. Χαχα! Αλλά έχω βάλει πολύ ψηλά τον πύχη και προτιμώ να μείνω μόνος μου από το να κάνω υποχωρήσεις εκεί που δεν θέλω. Και πολύ καλά κάνεις γιατί μας αδειάζεστε και η γωνιά και γλιτώνουμε από έναν κόπανο. Η φιλενάδα λέει, φυσικά και θέλω να σπουδάσει, αλλά όχι για να φοβάται μην κριθεί από τον κοινωνικό περιγύρο, αλλά για να ωφεληθεί ίδια σε επαγγελματικό επίπεδο και να καλλιεργηθεί όχι μόνο για επαγγελματική αποκατάσταση. Αυτό είναι άλλο ένα θέμα. Η καλλιέργεια του μυαλού. Που εσύ, κύριε, που νομίζεις ότι είσαι μορφωμένος και είσαι γενικός διευθυντής, είσαι εντελώς ακαλλιέργητος. Το μυαλό σου είναι στο ύψος της γυναίκας, στο άφορα η γυναίκα τα κούνια και θες τη γυναίκα σου να είναι σεξουαλική για να ζηλεύουν οι άλλοι. Αλλά είσαι καλλιεργημένος και μορφωμένος. Χάρηκα που μιλήσαμε. Καλή συνέχεια, του λέει η καθαρίστρια. Και τι λέει τώρα ο γενικός διευθυντής, ο κόπανος, ο μαλάκας, ο άχρηστος, ο άξεστος, που αν τον είχα μπροστά μου θα του τα έλεγα σε πολλά ψηλά τα συμβαίνει. Εάν έχεις καμιά φίλη σου τόσο όμορφη σαν εσένα, χαχα και ελεύθερη, μιλάμε, φιλιά, εύχομαι ό,τι καλύτερο για την κόρη σου. Αν έχεις καμιά τόσο όμορφη σαν εσένα, να μου τη συστήσεις. Που να μην είναι καθαρίστρια.
το άκρον άοτον της βλακώδους αλαζονίας, το άκρον άοτον. Του απαντάει η καθαρίστρια όμως, δεν θα θέλει γιατί υποτιμάς την ανθρώπινη φύση και βλέπεις επιδερμικά τους άλλους, μόνο από την επαγγελματική τους και την κοινωνική τους ιδιότητα. Κρίμα να υπάρχουν ακόμα άνθρωποι μορφωμένοι μεν, με παροπίδες δε. Οκ, όπως το βλέπεις, καλή συνέχεια, της γράφει ο μαλάκας. Με θλίβει, δεν έχω θυμώσει, λέει αυτή. Και της απαντάει αυτός, μην γίνεσαι πικρόχολη. Και εγώ στενοχωριέμαι που προσβάλλεις χωρίς να το καταλάβεις, αλλά αφού δεν το έχεις καλλιεργήσει, σε συγχωρώ. Και την μπλοκάρει αυτός, ο καλλιεργημένος, που δεν καταλαβαίνει πότε προσβάλλει τους άλλους. Δηλαδή μιλάμε για έναν άρχισο κακχειρίστου είδους. Αυτός ο πολύ σπουδαίος, ο πολύ καλλιεργημένος, που αυτά που λέει τα εννοεί και αντιλαμβάνεται και συναισθάνεται τι λέει, και έχει το θάρρος της γνώμης του και προτιμάει να μείνει μόνος του παρά να ρίξει τον πύχη χαμηλά. Πραγματικά εύχομαι να μην ρίξει ποτέ τον πύχη χαμηλά για να μην ταλαιπωρηθεί καμία γυναίκα από τη μαλακοσύνη του. Πραγματικά, πραγματικά. Αυτή η ιστορία, με αυτή τη συζήτηση μεταξύ του Γενικού Διευθυντή Μεγάλης Βιομηχανίας και της καθαρίστριας στο Δήμο, της σχολικής καθαρίστριας στο Δήμο, μας έχει δώσει μια ευκαιρία να δούμε πώς ο τρόπος με τον οποίο γράφουν οι άνθρωποι σε ιστοσελίδες γνωριμιών μπορεί να είναι πολύ ενδεικτικός για το τι ποιόν έχουν. Γι' αυτό διάβασα αυτή τη συνομιλία, γιατί θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρο μέσα από όλα αυτά που έχω διαβάσει και έχω σχολιάσει μέχρι τώρα, ότι η κοπέλα μιλούσε αναζητώντας την ουσία, προκειμένου δηλαδή αν θα γνωρίσει κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα έχει ουσιαστικό, πνευματικό, συναισθηματικό περιεχόμενο και θα μπορεί να δημιουργηθεί μια υγιή σχέση μεταξύ τους, ενώ αυτός κοιτούσε την εικόνα και την επιφάνεια, το πώς θα έβρισκε μια ψηλή γκόμενα την οποία θα την έπιθε να φοράει και ψηλά τα κούνια για να βγαίνει έξω και να ζηλεύουν οι φίλοι του, γιατί έχει αυτά τα πολύ ψηλά στάνταρτς. Αλλά αυτή η γκόμενα που θα βρει να έχει και μια καλή δουλειά, να μην είναι μια καθαρίστρια. Πώς μπορεί τώρα ο γενικός διευθυντής να πει ότι είναι καθαρίστρια η νέα του γυναίκα? Δεν μας λέει γιατί τον παράτησε η πρώην γυναίκα του ή τον απάτησε ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά προς γνώση και συμμόρφωση, όταν μας γράφει κάποιος κάτι, προσπαθούμε να διαβάσουμε ξεκάθαρα τι μας γράφει και να βλέπουμε πίσω από τις λέξεις. Όταν συνομιλάμε με ανθρώπους, όταν συνομιλούμε με ανθρώπους γραπτώς στο σελίδες γνωριμιών, τολμούμε και κάνουμε όλα τα ερωτήματα που θέλουμε να κάνουμε. Λέμε την αλήθεια για μας, δεν αποκρύβουμε τίποτα, ούτε τις σκέψεις μας, ούτε τη δουλειά μας, ούτε την ιδιότητά μας. Δεν είναι κακό ένας άνθρωπος επωνύμως να βρίσκεται σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών, δεν είναι καθόλου κακό, δεν είναι ένδειξη αδυναμίας, δεν είναι ένδειξη απελπισίας, αντιθέτως δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά, ουσιαστικά και ενεργητικά ψάχνει να επιλέξει ο ίδιος με ποιον άνθρωπο θα σχετιστεί από εδώ και πέρα. Και η κοπέλα αυτή, που αυτό διαφάνηκε μέσα από τη συνομιλία, από μόνη της δεν θα ήθελε να σχετιστεί με έναν τόσο επιφανειακό άνθρωπο, και αυτό διαφάνηκε πολύ πριν να του πει πως είναι καθαρίστρια και αυτός να στραβώσει, από τις ερωτήσεις που έκανε αυτή και τις απαντήσεις που έδινε αυτός, από τα πράγματα που κοιτούσε αυτή και τα πράγματα που κοιτούσε αυτός. Είναι και διασκεδαστικό, αλλά είναι και θλιβερό πως κυκλοφορούν ανάμεσά μας τόσα ξύλα απελέκητα, με διπλώματα όμως, με πτυχία και με βαρύγδουπες και τρανές θέσεις εργασίας. Άι στο καλό. Μην αποκαρδιώνεστε. Πάρτε το στην πλάκα. Γελάστε. Εγώ θα γελούσα πολύ από αυτό. Φυσικά θα μου πεις, εσύ μπορείς να γελάσεις, γιατί δεν είσαι καθαριστρία, είσαι ψυχολόγος, και θα λέεις χαχαχαχα, είμαι ψυχολόγος, άρα εγώ δεν έχω μια κακή κοινωνική κατάταξη ή δεν είμαι ένας άνθρωπος που θα με κατηγορούσαν οι άλλοι, και θα έχετε δίκιο σε αυτό, ότι δεν μπορώ να έχω πλήρη ενσυναίσθηση για το τι βιώνει η κοπέλα η οποία λέει ότι εργάζομαι στον τάδε Δήμο σχολική καθαρίστρια και δέχεται μετά όλη αυτή την απόρριψη. Έχω βιώσει κάτι αντίστοιχο του στυλ να πω ότι είμαι χωρισμένη με παιδιά και ο άλλος να είναι ελεύθερος, να μην έχει παντρευτεί ποτέ, να μην έχει παιδιά και να στείλει μια
να με μειώσει, μιλάμε τώρα παλιότερα, πολύ παλιότερα, να με μειώσει λόγω της οικογενειακής μου κατάστασης. Όπως και να έχει όμως, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή, πραγματικά καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Ντροπή ξέρετε τι είναι, ντροπή είναι να είσαι τεμπέλης, ντροπή είναι να είσαι άχθος αρούρης, βάρος της γης, να σε ζουν οι γονείς σου, να πληρώνουν να παίρνεις πτυχιάκια από πανεπιστήμια τελευταίας κατάταξης, να το παίζεις σπουδαίος και τρανός και να υποτιμάς τους άλλους ανθρώπους και να μην κοιτιέσαι λίγο στον καθρέφτη να δεις την κενότητά σου. Ντροπή είναι να είσαι ένας νάρκισσος. Ντροπή είναι να είσαι ένας άνθρωπος που δεν σέβεται την ανθρωπιά. Να είσαι ένας άνθρωπος τόσο επιφανειακός. Αυτό είναι ντροπή, κατά τη γνώμη μου πάντα. Στέλνω την αγάπη μου και έχουμε και άλλες ιστορίες. Θα διασκεδάσουμε και θα μάθουμε. Σας φιλώ. Και τις καθαρίστριες και τους καθαριστές και τις δασκάλες και τους δασκάλους. Ό,τι επάγγελμα κι αν κάνει ο καθένας, δεν είναι ντροπή. Πραγματικά δεν είναι ντροπή. Και είμαστε ένα κανάλι περιεκτικό. Εδώ πέρα είμαστε άνθρωποι όλων των ηλικιών, όλων των μεγεθών, από όλα τα βάρη, από όλα τα ύψη, από όλα, από όλα. Με κοινό συστατικό ότι ψάχνουμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και ψάχνουμε να ψυχοεκπαιδευτούμε και να αγαπήσουμε ουσιαστικά τον εαυτό μας, ώστε να μπορούμε να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε από υγιείς συνανθρώπους μας. Σας υπενθυμίζω σε αυτό το σημείο τα σεμινάρια μας που θα γίνουν από κοντά τον Ιούλιο στην Ελλάδα. Στην περιγραφή του βίντεο υπάρχουν όλα τα links για να μπορεί κάποιος να προμηθευτεί τα εισιτήρια και θέλω πάρα πολύ να σας δω από κοντά, όπως σας έχω πει και στην αρχή του βίντεο. Φιλιά!